λοιπόν παρόντες. Πολύ καν αγουρασέρες Χρήστος, Μιδάρης Νικόλαος, Δάσκα Ευρύ, Μίνου Μουράτε, Μαμάη Ανορλίκη, Μαμάη Μαρία, Ψωμάς Γεώργιος. Θέμα μέχρι ο τέταρτος, ο δημοτικού κυρίου του 2009 Μαρίου. Παρακαλώ, κύριε. Έχει γίνει λοιπόν ένα αίτημα προκειμένου να παραχωρηθεί ο χώρος του Περιστεριού, να πούμε στο ράδιο, από έναν επαγγελματία, από μια επαγγελματία, η οποία είναι και δίπλα μας, από την κυρία Άννα Στυλιανού. Υπάρχει και δεύτερη δήμαρχη, υπάρχει και δεύτερη αιτησία, 9/5 από τα παιδιά μου. Και δικιά σας. Δικιά μας, ναι. Okay. Να δάμε την αιτησία. Συμφωνώ, συμφωνώ. Όχι, κάποιος ρώτησε για το... Δεν το γνώριζα. Όχι, κάποιος ρώτησε για τη χρήση. Δεν το γνώριζα. Είναι καλή ερώτηση. Για τη χρήση εσείς. Άρα, έρωσε. Για τη δικιά σας αυτοκίνητο. Άρα, δεν το γνώριζα. Να τοποθετηθούμε κι εμείς. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ταύτοχρονα από ό,τι άκουσα δύο αιτήματα με τα οποία ζητείται ο χώρος του Περιστεριού. Το πρώτο λόγο σε αυτό, όπως βλέπετε και στη διαδικασία και όπως μέχρι τώρα ισχύει, το πρώτο λόγο για αυτό έχει πάντα είτε συμφωνούμε είτε όχι, είτε το θέλει ο ένας είτε ο άλλος, αυτό θα δείξει δημοκρασία από ό,τι θα το πάρει κάποιος τρίτος κάποια στιγμή. Το πρώτο λόγο τον έχει το τοπικό συμβούλιο. Το τοπικό συμβούλιο του Γαβρίου. Το τοπικό συμβούλιο του Γαβρίου λοιπόν αποφάσισε πως δεν θέλει να δοθεί σε δημοπρασία ο συγκεκριμένος χώρος. Για πολλούς λόγους. Εγώ θα αναφερθώ και σε κάποιους άλλους ακόμα, όπου αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ο χώρος ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να μπει σε δημοπρασία. Για ποιους λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι το τοπικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην δοθεί. Για ποιο λόγο. Ο δεύτερος λόγος, για τον ίδιο λόγο που ο κύριος Στάθης προηγουμένως, δεν θέλει κάποιους όρους για αυτό που του ζητήθηκε. Για τον ίδιο λόγο που και η χώρα αποφάσισε θετικά για το κοινοκομείο. Για τον ίδιο λόγο ή τον οποιοδήποτε λόγο. Το τοπικό συμβούλιο αποφασίζει. Και οφείλουμε να σεβόμαστε τις αποφάσεις. Ο άλλος λόγος είναι ότι ο χώρος αυτός είναι ο μοναδικός. Εξ όσων γνωρίζετε οι περισσότεροι, όπου ο Δήμος μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν τουριστικό περίπτερο στην πύλη σε όλου του νησιού. Ο τρίτος λόγος, υπάρχει ακόμα, επειδή ακούστηκε αυτό, συνεδρίασε η τουριστική επιτροπή του Δήμου, η οποία νομοδότησε ομόφωνα ότι θεωρεί σημαντική επιτροπή του τουριστικού πρόεδρου Σάντου για την ενημέρωση των τουριστών την διατήρηση και τη συστηματική λειτουργία των γραφείων των πληροφοριών του Δήμου στο λιμάνι του γραφείου του Γαβρίου, τι μισό του νησιού του χώρα του συμβάτου σε καταστάσει που λειτουργούν ήδη, περιστατικά στο Γαβρίο. Ο άλλο λόγο είναι ότι από την υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη, το έχει συζητηθεί, από την υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για τι εκμισθώσει, την υπηρεσία εσόδων του Δήμου, υπάρχει αρνητική εισήγηση. Θεωρώ λοιπόν ότι για όλους αυτούς τους λόγους, είτε πραγματικά μπορεί να θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιους να πάρουν να διεκδικήσουν αυτό το χώρο είτε όχι, ο Δήμος δεν συζητάει αυτή τη στιγμή να δοθεί σε δημοκρασία αυτός ο χώρος, αυτό το δημοτικό κτίριο. Δεν το συζητάει, δεν το θέλει να το δώσει. Δήμαρχε, είναι 4 χρόνια και δεν έχει ανοίξει ποτέ για να... που είναι στο λιμάνι. 4 χρόνια το έχουμε αποθήκη. Έχουμε για πολλές φορές. Πότε θα ανοίξει. Πέρσι άνοιξε, λένε εδώ. Όχι, δεν άνοιξε πέρσι. Δεν έχει ανοίξει. Άνοιξε πέρσι. Άνοιξε πέρσι. Άνοιξε για λίγο. Έχουμε την Περιστεριώνα την μικρή. Μπορεί να γιατί μία χρονιά κάθισε 10 μέρες μία κοπέλα που ήταν από πέρσι δεν άνοιξε. Δεν θα έχουμε πάντα πράγματα στο ΑΕ. Πέρσι άνοιξε, Λένα. Να σας αφήσω κάτι από τα σχέδια. Λένα άνοιξε πέρσι. Λοιπόν, η εισήγηση λοιπόν του Δημάρχου, παρακαλώ, ό,τι θέλετε, δεν είμαστε σχολείο. Άρα λοιπόν η εισήγηση του Δημάρχου είναι ότι η πεποίθηση του Δήμου, η πτώση του Δήμου λοιπόν είναι να μην μοιραστεί, να μην βγει σε παραφόρμα. Θα σας πω επίσης.
μας ζητήσανε στην ίδια απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, μας ζητήθηκε, καλώς ή κακώς μας ζητήθηκε από το Λιμενικείο Γαβρίου, μας ζητήθηκε ο χώρος του Δημοτικού Καταστήματος στο Γάβρο. Θέλουν δηλαδή να νοικιάσουν το Δημαρχείο από το πρώην Δημαρχείο του Γαβρίου. Και το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε πως όχι. Για ανάλογους λόγους. Δήμαρχε, επειδή ξέρουμε πως συνεδριάζεται το Τοπικό Συμβούλιο του Γαβρίου, να μην αξιοκαλέμε τώρα τι γίνεται. Πώς να μην τα πούμε. Πώς συνεδριάζεται η διάσκεψη, δεν συνεδριάζει. Πολύ βάζει παρόν τα μέλη. Δεν αναρτεί την πρόσκληση για να πάει ένας κάτοικος του Γαβρίου, να τον πει στον Τοπικό Συμβούλιο. Κυρία Μαμάη, τη μέρα που έγινε αυτό, ήσουν απαρούσα. Ήσουν υποχρεωμένη και έπρεπε ο πρόεδρος του να σε φωνάξει. Είναι σωστό τα τοπικά συμβούλια και όταν αφορούν κάποια σημαντικά θέματα του Γαβρού της περιοχής μας να γίνεται εγκόμιο. Δεν πρέπει να είναι όλοι σύμβουλοι καλύτερα. Δεν με τιμά. Εγώ αν ήμουν αντιδήμαρχος και με είχαν γράψει παντελώς, θα τους είχε ο πάρει και θα τους είχε σηκώσει. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, τι είναι εκεί μέσα. Να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε. Και για το θέμα του Λιμενικείου και για το θέμα αυτό. Και δεν προσωποποιώ την ένδειξη τη κυρία Σταθμή του κυρίου Τριδήμα, γιατί μπορεί να με ψηφίσω, μπορεί να είναι. Δημοπρασία ήταν. Ψωμά δίπλα σου. Δημοπρασία δεν προσωποποιώ την ένδειξη. Ένας, ένας, οκ. Να μιλήσετε έστερνα. Μα ζήτησε το λόγο. Σοβαρά, τον έδωσα. Ωραία, κάνω την πετύχη. Τον έδωσα. Λοιπόν, περιμένω. Ήταν η σειρά σου να μιλήσεις. Τον ζήτησε και... Και τι σημαίνει το ζήτησε. Σχολείο δεν είναι. Σχολείο το θέλει να μιλήσεις. Λοιπόν, σε παρακαλώ στο τηλεφωνείο. Θέλω να πέσει ο τόνος. Ξέρετε, μας το δείτε αμέσως παρακαλώ. Λοιπόν, με τη σειρά, όποιος μεταξύ θα μου πει. Τέλος, με τη σειρά που προβλέπει ο κανονισμός. Τελεία. Κύριε Αθανασίου, ερωτήσεις πρώτα. Θέλετε κάποια ερώτηση, κύριε Αθανασίου. Η ερώτησή μου είναι, εφόσον υπάρχει και δεύτερο... Έκανα καφερία εδώ μέσα. Εφόσον υπάρχει και δεύτερο κτίριο, δίπλα από την Εσσαλιώνα, που να μπορεί να χρησιμοποιήσει την Τουριστική Επιτροπή, γιατί να μην βγάλουμε στην δημοκρασία του συγκεκριμένου. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Κύριε Βόσου. Εγώ θέτω το θέμα πάλι ότι έχουμε το μικρό Περιστεριώνα, κατά συνέπεια μπορεί να τοποθετήσουμε εκεί το άτομο της τουριστικής επιτροπής. Το άλλο θέμα για αποθηκευτικό χώρο, έχουμε τη δυνατότητα και έχει εγκρίνει το λιμενικό ταμείο από πέρυσι και μάλιστα το αποδέχτηκε το αίτημα όπως εκείνος έκανε αποθηκευτικό χώρο με 500 ευρώ το μήνα, μας είχε προτείνει στην ευρύτερη ζώνη του λιμανιού να βρούμε το χώρο. Ξεκίνησα από τη διαδικασία τότε, υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον, κάποιες προτάσεις. Εγώ έφυγα από το λιμενικό ταμείο. Τέλος πάντων, υπάρχει εγκεκριμένο αυτό στην ευρύτερη περιοχή του λιμένου του Γαβρίου να βρεθεί αποθηκευτικός χώρος μέχρι ενός ποσού 500 ευρώ. Το αναλαμβάνει το λιμενικό ταμείο. Άρα, ο χώρος αυτός ως αποθήκευση κτλ. Μπορεί να αντικατασταθεί με ένα άλλο χώρο που θα βρούμε προς ενοικίαση. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει με νόμιμες διαδικασίες, δημοπρασία και να δοθεί παιδιά για την ανάπτυξη της περιοχής. Γιατί ένα τουριστικό γραφείο ή οτιδήποτε άλλο από ιδιώτη θα έχει διαφορετική πορεία από ένα άτομο που παρουσιάζεται 10 μέρες το καλοκαίρι, έτσι για 2 ώρες και κλείνει. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε λίγο και να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη περιοχής, πρέπει να κάνουμε και κάποιες τομές. Ας προχωρήσουμε τη δημοπρασία και όποιος ιδιώτης πλειοψηφίσει, ας το πάρει. Έχουμε αυτή τη άποψη. Ούτε αποθηκευτικός χώρος μπορεί να δικαιολογηθεί. Όχι, κάνω τοποθέτηση και προβληματισμούς, βρε Ελευθέρη, θέτω. Μα μετά θα κάνω τοποθέτηση. Γιατί, κάνω μια τοποθέτηση και προβληματισμούς. Έτσι. Πρέπει να κάνουμε κάποιες τομές και να πάρουμε αποφάσεις σοβαρές. Δηλαδή, θέλουμε τουριστικά να προχωρήσουμε, θέλουμε να προσφέρουμε κάτι, ας το κάνουμε, ας κάνουμε 2 βήματα μπροστά. Με νόμιμες διαδικασίες. Αλλά δεν θέλετε, πρόεδρε. Θέλετε, Ερώτηση. Κυρία Πολίτο, θέλω να μου πείτε, γιατί υπήρξε σε τουριστική επιτροπή, το καλοκαίρι, που λέμε ότι θα βάλουμε το καλοκαίρι ένα μήνα, 10 μέρες, 20 μέρες.
το άτομο αυτό που θα βάλουμε μέσα, πώς το δικαιολογήσετε, θα κάνουμε πρόσληψη, από ποιους θα πληρωθεί, θα έχει ένσημα, δηλαδή γιατί αντιμετώπισε προβλήματα στο θέμα. Σε ποιο θέμα είσαι, κυρία? Σε όλο. Ορίστε. Σε ποιο θέμα είσαι? Στο ίδιο θέμα είναι. Νομίζω ότι πέτρε το όνειρο μέσα. Απευθύνω το κύριε Πολίτη. Στο 14. Δηλαδή. Τώρα συζητά τι. Αν θα γίνει το τουριστικό περίπτωμα, πώ θα προσεχθεί. Μισό λεπτό. Λευτέρη, δεν μ' αφήνει. Είμαστε Λευτέρη, δεν μ' αφήνει. Εσύ είσαι δικηγόρο και εγώ δημοτική σύμβουλο. Θέλω να πω αυτά που θέλει. Πολιτικό δεν είμαι πάντα. Ερώτηση του θέματο. Είσαι πάντα. Θέλω. Γιατί δεν είμαι καθόλου. Διότι είπε ο Δήμαρχος ότι θα δικιάσουμε το καλοκαίρι η τουριστική επιτροπή και την υπάρχει. Αυτό κατάλαβα. Αυτό τον υπάλληλο. Δηλαδή, πώ θα το δικαιολογήσουμε, θα πούμε. Εγώ είχα αυτό το πρόβλημα, κατάλαβα. Η απόφαση της τουριστικής επιτροπής, για να κάνω, κάτσε, να κάνω μια ερώτηση, δεν τα κατάλαβα όλα, είπε ότι είναι αρνητική για να νοικιαστεί το υπεριστεριώνα, γιατί θα χρησιμοποιηθεί από την τουριστική επιτροπή τοποθετώντας κάποιο άτομο. Και ρωτώ, τα 4 χρόνια που πέρασαν, πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε ο υπεριστεριώνας από άτομα της τουριστικής επιτροπής που στείλατε, για να ενημερώνουν τον κόσμο. Ρωτήστε και τον πρόεδρο του τοπικού που ήταν πέρσι, τον Μούλια, που τον είχε πάρει ο ΑΕΟ τηλέφωνο πέρσι και του λέει να βγει αυτό που έχετε μέσα να τον βγάλετε. Ρωτήστε και τον πρόεδρο του τοπικού. Εκεί έγινε αυτό. Μην έρθει. Άσε να κάνω συμβούλια. Δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαι σε τέτοια τίποτα. Δεν θα σε βάλω στο πεσού, δεν ξέρω. Δεν θέλω να απαντήσω. Δεν θέλω να απαντήσω. Δεν θέλω να απαντήσω. Παρακαλώ κυρία Πολίτη, για τον νόμο απάντηση. Κυρία Μαλάη, δεν καταλαβαίνω τι κυρία Πολίτη. Όλες, γενικά, όλα θα νοικιάσουν το πληθυσμό. Ναι, δεν είναι. Να μιλήσετε για την ελίξη. Για την ελίξη. Στελεχώθηκε το γραφείο μόνο αυτό με αυτό το άτομο, όμως
δεν ήταν στελιά. Τώρα εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Δεν θα ήταν καλύτερα 12 μήνες να είναι ανοιχτό και όχι 20 μέρες, 25, γιατί υπάρχει και ο Περιστεριώνας. Ρωτήσω τους παλαιότερους αυτοδιοικητικούς του Γαβρίου αν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας γι' αυτό και έχει χτιστεί νόμιμα. Αν γνωρίζετε. Όπως όλα τα κτίρια του Δήμου στο Γαβρίο, τους ίδιους τίτλους έχει αυτό. Α. Δηλαδή, μπορούμε να το πιάσουμε αυτό, μην μπλέξουμε εκεί. Εγώ θετικό είμαι, απλά να μην μπλέξουμε. Ό,τι τίτλους έχει το δημοτικό κατάστημα στο Γαβρίο, τους ίδιους έχει αυτό. Αυτό δεν είναι και παραδοσιακό. Τουλάχιστον 100 ετών. Θα βοηθήσω λίγο, παιδιά, να βοηθήσω λίγο. Γιατί ειλικρινά. Μια πολύ καλή παράθεση. Εγώ θεωρώ δήμαρχε χωρί καμία αντιπαράθεση. Μισό λεπτό. Θα πω το εξή. Και για οποιοδήποτε άλλο θέμα πέραν αυτού. Πέραν αυτού, για οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο θέμα που θα προέκυπτε στο μέλλον. Έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή τρει αρμοδιέ εισηγήσει. Δεν έχουμε όρου. Τι το θέλουμε να το κάνουμε. Δημαρχέ. Να το κάνουμε στο τουριστικό γραφείο. Σεβαστώ. Θέλουμε να το κάνουμε γραφείο υγείας σε κινητό. Θέλουμε να το κάνουμε έπρεση εργασίας. Δεν έχει πει ο Δήμος αν θέλει να το κάνει κάτι μισό λεπτό. Άκουσε παντελήμα να ολοκληρώσει τη σκέψη μου. Έχουμε λοιπόν πριν κατευθεί αυτό για απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τρεις αρνητικές εισηγήσεις. Η μία αρνητική εισήγηση είναι του τοπικού του Γαβρίου. Η άλλη αρνητική εισήγηση είναι της τουριστικής επιτροπής του Δήμου και η άλλη αρνητική εισήγηση είναι της υπηρεσίας της αρμόδιας του Δήμου. Εμείς δηλαδή πάμε να ψηφίσουμε τώρα ένα θέμα. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι τώρα στο συμβούλιο. Κάνω. Εφόσον υπάρχει αυτή, εφόσον υπάρχουν αυτές, γνώμη μου είναι. Ναι, να πω κάτι. Χωρίς καμία πρόθεση αντιπαράθεσης. Αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις αρνητικές εισηγήσεις και συζητάμε. Ποιοι όλοι θα βγουν μετά στην Οικονομική Επιτροπή. Ποιοι είναι οι όροι που θα μπουν στην Οικονομική Επιτροπή αυτό το κτίριο για να δοθεί, αν το Δημοτικό Συμβούλιο έλεγε ναι παρά τις τρεις αποφάσεις αρνητικές και πόσοι αποκεντρωμένοι θα δεχότανε μία τέτοια απόφαση να περάσει τη στιγμή που ολόκληρος ο Δήμος δεν το θέλει. Όχι. Δηλαδή καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα όπου θα προκύψουν και άλλοι ενδιαφέροντες. Και καλώς και το κτίριο αυτό. Εδώ όμως. Μπορώ να ρωτήσω τι. Κάτω μόνο στο συμβούλιο, άμα δεν μπορούμε. Δεν χρειάζεται να ερχόμαστε. Κάτω μόνο στο συμβούλιο. Ευθερή είναι, μαθα. Εντάξει, κάνουμε ένα διάλογο. Εντάξει, ολοκλήρωσε. Λοιπόν, από την υπηρεσία την αρμόδια του Δήμου, τμήμα εσόδων και περιουσία, διεύθυνση των ευρωπαϊκών. Αφού λέει κάποια έγγραφα που λέει παραπάνω από φάσεις και διάφορα, λέει άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι η χρήση του αναφερόμενου κτηρίου εξυπηρετεί την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου προάγοντας την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Ως εκ τούτου εισηγούμαστε στο δημοτικό κτίριο του Περιστεριώνα να μην μπει στη διαδικασία δημοκράτησης και να παραμείνει η χρήση του στη διαδικασία του Δήμου για τις λειτουργικές ανάγκες που εξυπηρετεί. Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η μη εκμίσθωση του ακινήτου δεν αποφέρει απώλεια εσόδων. Διότι αν παραχωρηθεί, θα χρειαστεί το μέλλον να αναζητηθεί από το Δήμο άλλος αντίστοιχος χώρος σε εποχή χρονικά κατάλληλα λόγω της επιτυχίας του τουριστικής περιόδου και που άρεσε να πάρει τα αντίστοιχη δαπάνη για το Δήμο. Δηλαδή ο Δήμος θα έχει μια δαπάνη μετά, αν θέλει να κάνει ένα τουριστικό περίπτερο. Μα έχει περίπτερο. Μα έχει περίπτερο. Μα έχει περίπτερο. Μα έχει περίπτερο. Δεν θα κάνετε διάλογο τώρα, εδώ
σας αναφέρω μία εισήγηση της υπηρεσίας. Έχουμε εισήγηση τοπικού, έχουμε εισήγηση της τουριστικής επιτροπής. Τα ακούσατε, αποφασίστε. Εσείς αποφασίστε. Τι θέλετε να ψηφίσετε. Να πάτε κόντρα σε τρεις αυτές, να μην λέμε άλλες φορές. Τον τοπικό πρόεδρο του συνεδρίου τον ακούω, του Γαβρίου δεν τον ακούω, του Πατσίου τον ακούω, τον Στενιό δεν τον ακούω. Δεν είναι αυτό κατάσταση. Αυτό είναι λίγο καφενείο. Όχι, κρίνουμε. Αν το τοπικό συμβούλιο συμφωνεί, είτε αποφασίσουμε αυτό να έχουμε. Όχι πάντα, όχι πάντα. Δεν είναι πάντα παρέσκευα. Δεν σημαίνει ότι άμα ένα πρόεδρο. Λένα, Λένα, το ΕΣΥΕΜ που ήταν το ΕΣΥΕΜ χώρο δεν κάνει για τουριστικό. Όχι, συγχωρούμε να κάνουμε. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε δημοκρασία και να θέσουμε όρους στη δημοκρασία. Βέβαια. Τους όρους θέτει η Οικονομική Επιτροπή. Γιατί δεν κάνει το άλλο. Τους όρους θέτει η Οικονομική Επιτροπή. Για τη δημοκρασία. Μπορεί να ξεκινήσει από 1000, από 1500, από 100. Όχι μόνο οικονομικά τους όρους. Και για να κλείσει. Να βάλει και άλλους όρους. Όταν όμως ο Δήμος έχει αποφασίσει να το δικάσει. Ο Δήμος είμαστε εμείς δημοκρατικοί. Πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μα το όργανο που αποφασίζει είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι ο τοπικός που κάνει συμβούλιο μόνο του. Μα το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο που θα πάρει αποφάσεις. Ο τοπικός σου λέει συνεδριάζει χωρίς να σέβεται τις νόμιμες διαδικασίες μόνο του. Ορίστε, κάλεσε την αντιδήμαρχο στη συνεδρίαση. Κάλεσε κανένα μέλο. Να κάνω μια τοποθέτηση. Μπορώ να κάνω. Α, έφυγε ο πρόεδρος. Δευτέρη. Με κάτι για τώρα που έφυγε. Είπα μια ενημέρωση για το κύριο. Δεν το ξέρει κανένας. Να κάνει ένα τοποθέτηση. Δεν χρειάζεται εδώ για το πρόεδρος. Τα κρατικά αφέρατε να παιδιά συμβούλη. Εγώ είμαι πρόσωπο του Συμβουλίου. Την τασάσα που πρέπει να. Εντάξει, αυτό που κάνατε το μέσα δεν είναι σημαντικό. Α, θέλετε να συνεχίσετε μόνοι σας. Μιλάτε μαζί, όλος φοράς ο λόγος, κάνετε τα χέρια. Α, θέλετε να προεδρεύετε, θα μ' ακούτε. Επιτέλους πια. Πρόεδρε, μπορώ να κάνω... Τώρα δεν θα μιλήσετε. Δεν θα μιλήσετε. Θα διακούσετε, δεν είναι άλλο. Εντάξει. Καταρχήν που είμαστε. Είμαστε στο στάδιο του Δήμαρχου. Σας λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι κανεί δεν μπορεί να υποχρεώσει τον Δήμο να βγάλει σε δημοκρασία και ένα κτίριο το οποίο ο Δήμαρχος δεν συμφωνεί με κανείς. Ούτε δεν μπορεί να το σημαίνει. Σε αυτήν την αυτονόητη. Ο ένας φωνάζει γιατί εμείς θέλουμε. Πάρα κάνει που μια απόφαση η οποία θα λέει να λύσει την δημοκρασία. Ποιος είναι αυτή. Ποιος θα κάνει το σώμα. Λύστε το. Και πείτε τι θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον κυλάτε τη λίγη μια σειρά. Μου έχει το χέρι όρθιο εκτός διαδικασία ή εντούς. Λοιπόν, πάμε με τη σειρά να μάθουμε γιατί το προβλέψα ξέρετε. Θα ολοκληρώσει τη διαδικασία. Είμαι σίγουρη για τη συνέχεια όποιος θέλει απ' έξω θα ζητήσει το λόγο. Είμαστε ακόμα στο κάτω των ερωτήσεων. Αν ολοκληρώθηκε οι ερωτήσεις από τους να πάμε σε ερωτήσεις από τους γύρω. Έχουμε άλλη ερώτηση. Ερώτηση. Λέτε ερώτηση. Εγώ ρωτάω τη Λένα ξανά, γιατί δεν κάνει ο χώρος ο άλλος, που ήταν το ATM για τουριστικό περίπτωση. Μάλιστα. Δεν θα απαντηθεί η ερώτηση εκτός θέματος. Άλλη ερώτηση. Είναι εκτός θέματος. Εγώ το κρίνω. Άλλη ερώτηση που θα είναι για το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε. Από το πλήρωμα. Άλλος λέει, άλλη ερώτηση θα κάνω. Άλλη ερώτηση σίγουρος έχει. Παρακαλώ. Έχει το λόγο. Μπορώ να μιλήσω τώρα. Θέλω να με ακούσετε όλοι, χωρίς διακοπή και παρεμβολές. Καταρχά την αίτηση δεν την έκανε η Άννα, την έκανε η Χαρά την αίτηση. Γι' αυτό είπα η Εκτούσα ότι κάνει τον λόγο. Ωραία. Αν έχετε κάποια ερώτηση, παρακαλώ. Όταν είχαμε μιλήσει πριν κάποιου μήνε με τον κύριο Δήμαρχο, ήταν πολύ θετικό σε όλο αυτό. Τώρα όμω δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είναι τόσο αντιδραστικό. Καταρχά το Γαύριο είναι μια πηγή. Όπω το λε, πρέπει να απαντήσω. Ναι, το Γαύριο είναι μια πηγή εισόδου και εξόδου. Δεν υπάρχει τουριστικό γραφείο εκεί. Και είναι παράνομο τα τρία πρακτορία να δώσουν μια πληροφορία. Το ATM πώς μπήκε στο Περιστεριώνα, έγινε κάποια δημοπρασία, κάτι έγινε στο ATM της Eurobank που είναι μέσα. Με ρωτάτε. Ναι, θα ολοκληρώσετε πρώτα να σας απαντήσω. Όχι, θέλω να μου. Τελειώσατε την ερώτηση. Δεν έχετε να πείτε κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω. Πολύ ωραία.
Πριν λοιπόν από μερικούς μήνες, μου είχες πει, και εσύ και η Μαριάννα, μου είχατε πει ότι ενδιαφέρεστε για το τουριστικό περίπτερο. Ναι. Και σας είπα εγώ πολύ ότι δεν υπάρχει αντίρρηση εκ μέρους μου, εφόσον το συζητήσουμε με τον Πρόεδρο τοπικό, με το τοπικό συμβούλιο, να το συζητήσουμε και να δούμε κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό. Εγώ δεν μπορώ να πάρω μια απόφαση εάν κάποιο κτίριο είναι ως ενοικίαση ή όχι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να ακούσω τον κάθε πολίτη, να φέρω το θέμα με τον αρμόδιο, ο οποίος και, και τους κάποιους συναδέλφους οι οποίοι έχουν άμεση, να το πω, πώς να το πω, άμεση όχι εξάρτηση, άμεση μέσα στο σχέση με το συγκεκριμένο χώρο, εντάξει, και να το συζητήσουμε και να δούμε αν αυτό ο Δήμος προτίθεται να το δημοκρατήσει. Και γι' αυτό ανοιχτά εδώ σας λέω και δεν κρύβομαι ότι δεν το δίνουν, δεν θέλουν να το δώσουν. Δεύτερον, όσον αφορά το ATM, είχε γίνει τότε μία απευθείας ανάθεση προς την τράπεζα της συγκεκριμένη, βασιζόμενη σε άλλες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, της ΡΟΔΗ, της ΣΙΑΘΗ και κάποιων άλλων νησιών, και αυτό πέρασε και το ATM είναι εκεί και ο Δήμος αποκτήθηκε κάποια έσοδα χωρίς να έχει έλλειψη του χώρου που μπορεί να χρησιμοποιεί ο Δήμος. Δηλαδή έχουμε και έσοδα και ο χώρος του δικός μας. Ωραία. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν και άλλα αιτήματα τα οποία θα πρέπει να τα ικανοποιήσουμε πάλι για ATM, που μπορεί και αυτά να μπουν εφόσον δεν σταματήσουμε την λειτουργία που θέλουμε εμείς για το Δήμο να έχουμε. Και θα έχουμε και έσοδα πάλι. Επίσης, εδώ ο κύριος Μούλας που μου είχε στείλει ότι γνωμοδοτεί αρνητικά, είχε γράψει ότι ανελιπώς το χρησιμοποιείτε και ότι το επισκευάζετε και το συντηρείτε. Εγώ όσες φορές έχω περάσει απ' έξω, γιατί εκεί μένω μόνιμα, δεν έχω δει να είναι συντηρημένο, ούτε ανελιπώς να το χρησιμοποιείτε. Είναι κλειστό. Η κοπέλα που πάει το καλοκαίρι για 10 μέρες και όχι για 2 μήνες, δεν έχει ούτε χάρτη να δώσει στους τουρίστες και δεν είναι καταλαβαίνεις όλο το χρόνο ανοιχτό. Δεν θέλετε να είναι κάτι. Δεν έχει κάτι. Εντάξει, νομίζω τώρα λίγα είναι κουβέντα, την τραβάμε πάρα πολύ και δεν είναι σωστό σε κάθε περίπτωση. Σας το λέω έτσι, το τραβάμε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνετε αυτό όμως. Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Σας εξήγησα. Σας εξήγησα. Λοιπόν, διάβασα τρεις αρνητικές αποφάσεις. Δεν σας αυτά, εγώ τους ξέρω. Μια ενημέρωση. Ναι, τελειώσαμε. Είναι αδύνατο να προχωρήσουμε στη διαδικασία υποπράτησης του έργου του χώρου αυτή τη στιγμή. Εγώ και απειλές άκουσα πάντως, κύριε Δήμαρχε, στα καφενεία. Το τι ακούσα του Αυρίου. Άκουσα και απειλές. Το τι ακούσα και απειλές. Έτσι συζητιούνται. Εγώ έχω αποφάσεις εδώ μπροστά μου, εγγράφος, δεν έχω απειλές και έχω αποφάσεις. Τοπικών συμβουλίων, τουριστικών επιτροπής του Δήμου και της υπηρεσίας. Δεν μπορείτε να το θέλετε δηλαδή να είναι 12 μήνες στον χρόνο ανοιχτό. Να έχετε 12 μήνες στον χρόνο ένα έσοδο. Λοιπόν, κοιτάξτε εγώ άκουσα το διάλογο, καταλαβαίνω ότι δεν νομίζω. Τι θέλετε να πάλι εδώ σε δεν έκανα ερώτηση, μία ερώτηση. Ρώτησα αν δεν είναι έσοδο στο κουλί. Δεν είναι μετά, δεν είμαστε όλα λεφτά, δεν είναι πάλι σίγουρο. Να κάνω μία ερώτηση. Στα γρήγορα. Εφόσον δεν θέλουμε να το εμπιστώσουμε και να το βγάλουμε στην δημοκρασία, γιατί το φέραμε στο Συμβούλιο. Δεν μπορούσε να μην λέει. Εδώ μίσθωση δημοτικού κτηρίου στην τοπική κοινότητα Γαβρίου. Υπάρχει έτσι. Γιατί ήρθε. Δεύτερη κρίση, μία μέρα στο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό που σου είπα. Είναι αυτό που λέγαμε στην νομική παλιά. Εξήγησέ μου σαν άνθρωπο, σαν άνθρωπο, την όχρονο παιδί. Αυτό μα έκανε. Υπάρχει ένα αίτημα του πολίτη το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Από τη στιγμή που το αίτημα του πολίτη αποφύγει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να απαντήσει. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει περιορισμένη δυνατότητα όταν έχει όλα αυτά τα έργα. Τι να κάνει. Παρακαλώ κύριε Δημοτικό. Να κάνουμε τοποθετήσει τώρα και μετά. Ναι, α, έχει ερώτηση. Μία ερώτηση. Όχι ερώτηση, μία ενημέρωση. Το κύριο του συγκεκριμένου ανήκει στα διατηρητέα. Με χαρτί από την αρχαιολογική, από το Σπίτι. Αυτό. Το δεύτερο. Και όσο για το θέμα που είπε η Δεσποινή Καρά ότι δεν υπήρχαν κάρτε, πέρσι αυτό τι λίγε μέρε που άνοιξε την τροφοδοτήσαμε εμεί με κάρτε. Που έχει γενικά όλη την άδεια. Δοθήκαν κάρτε. Λοιπόν, α πάμε σε τοποθετήσει, παρακαλώ. Καταρχήν, θα ήθελα. Δεν τελειώσαμε ακόμα με την κάρτα. Έτσι, εμένα.
Ελπίδης. Έλα. Θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσει η δημοκρασία και για την τουριστική προβολή που θέλει να τοποθετήσει, κυρία Πολίτου, ένα ή δύο άτομα προκειμένου να δίνουν τους κάρτες ή τα ενημερωτικά φυλάδια, να χρησιμοποιηθεί το διπλανό κτίριο. Ναι, ναι. Άρα τοποθέτηση. Κύριε Βλέγκερ. Όχι, δεν έχω πει. Κύριε... Κύριε Βόσου. Και εγώ συμφωνώ να βγει σε δημοκρασία κανονικά και ότι θα είναι μια αναβάθμιση για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και ταυτόχρονα χρησιμοποιηθεί ο Μικρός Περιστεριώνας για το άτομο της τουριστικής επιτροπής. Αυτό θα το καθορίσουμε στις όρους δημοκρασίας, γενικού τουρισμού και ό,τι είναι. Εμείς θα το καθορίσουμε αυτό. Αλλά το να είναι κλειστό ένα κτίριο, παιδιά, και να ψάχνει τον κόσμο γύρω-γύρω, προτιμώ ένας ιδιώτης να το αναβαθμίσει και να προχωράει. Ειλικρινά σας μιλάω. Αν θέλουμε την αναβάθμιση, αν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εντάξει, ας βάζουμε 10 μέρες ένα παιδάκι και μετά έτσι, να λέμε ότι. Δεν Θα τοποθετηθώ όπως ακριβώς είπες, Πρόεδρε, τώρα. Λοιπόν, θα πω το εξής. Καταρχήν, να πω ότι Δήμος είμαστε όλοι μας. Όλοι οι δημότες αυτού του νησιού είναι Δήμος. Αυτός είναι ο Δήμος, όλοι μας. Το ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Αποφάσεων και Παρσήματος Αποφάσεων είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Κώστας ο Μουλάς, ο πρόεδρος του Γαβρίου, που είναι ένας από τους καλύτερους πρόεδρους του νησιού, που μίλησα και μαζί του τηλεφωνικά για να πάρω την άποψή του και θα περίμενα να ήταν εδώ, δεν είναι. Λέει αυτολεξί, γνωμοδοτεί αρνητικά στο αίτημα της κυρίας Χαράς Γαλαίου για την εκμίσθωση του τουριστικού περιπτέρου Περιστεριώνας που βρίσκεται στο λιμάνι Γαβρίου προκειμένου να χρησιμοποιήσει ως τουριστικό γραφείο και παράλληλα να διαθέτει πληροφορίες προς τους επισκέπτες του νησιού εφόσον το γραφείο χρησιμοποιείται ανεντυπώς κάθε χρόνο για το σκοπό αυτό από τον Δήμο μας με ίδιους πόρους, ως επίσης συντηρείται, επισκευάζεται και ανακαινίζεται όπου και όποτε απαιτηθεί. Και θα σας πω γιατί έκανα ακριβώς έτσι την ανάγνωση. Καταρχήν, εδώ έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος λείπει, που θα έπρεπε να ήταν εδώ και του το είπα να είναι εδώ, και απ' την άλλη έχουμε δύο επαγγελματίες που είναι όλα τους τα χρόνια στο νησί, όπως είναι και ο πρόεδρος και όλοι μας, που δραστηριοποιούνται εμπορικά στο νησί και που οι άνθρωποι αυτοί σίγουρα, όπως και κάθε επαγγελματίας, χρειάζεται την στήριξη του Δήμου με τον νόμιμο τρόπο. Είπαμε ότι ήρθανε δύο αιτήσεις και είναι ίδιες μεταξύ τους. Αυτό είναι λανθασμένο. Η αναλυθές ή έχει παρερμηνευθεί. Η μία αίτηση από το Λιμεναρχείο ήταν για δωρεάν παραχώρηση του κτηρίου. Όχι μόνο δωρεάν, είναι προαίγιο. Δήμαρχε, διαβάζω ακριβώς την απόφαση. Εγώ διαβάζω την απόφαση. Η μία λοιπόν είναι δωρεάν παραχώρηση από το Λιμεναρχείο και η άλλη αίτηση είναι για μίσθωση του κτηρίου. Άρα εδώ έχουμε μία τεράστια διαφορά. Άλλο παραχωρώ δωρεάν και άλλο έχω έσοδα για το Δήμο. Ακούστηκε το θέμα των αδειών. Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο διαφορετικές αιτήσεις. Ακούστηκε το θέμα το αν μπορεί να πάρει άδεια, αν έχει έγγραφα, αν έχει οτιδήποτε. Αυτό, αν θα πάρει άδεια και τι άδεια θα πάρει αυτός που θα πλειοδοτήσει στο διαγωνισμό, είναι θέμα δικό του. Αν δεν μπορεί ο ίδιος να αδειοδοτήσει το κτίριο αυτό
που μπήκε στη διαδικασία της δημοπρασίας και φυσικά θα γράφεται στη δημοπρασία πάνω αν θα γίνει ότι το κτίριο αυτό στερείται ή δεν στερείται κάποιων δικαιολογητικών, είναι ο ίδιος υπεύθυνος και να τακτοποιήσει και να νομοποιήσει και να μπει στη διαδικασία να αδειοδοτήσει το κτίριο αυτό. Τρίτο δεδομένο. Αναφέρατε μια τουριστική επιτροπή, μια γνωμοδότηση τουριστικής επιτροπής. Είναι αναρμόδια η τουριστική επιτροπή να γνωμοδοτεί αν ένα ακίνητο του Δήμου θα μπει σε δημοπρασία για να μισθωθεί ή όχι. Τέταρτο, αναφέραμε την υπηρεσία εσόδων. Δεν είναι δυνατόν η υπηρεσία εσόδων ενός Δήμου να γνωμοδοτεί και να λέει ότι δεν θέλω έσοδα, διότι αν μισθώσω αυτό το κτίριο, θα πρέπει να πάω σε ένα άλλο να βάλω μέσα αυτά που έχω αποθηκευμένα σε αυτό το κτίριο. Απορώ πώς ο προϊστάμενος έδωσε τέτοια βεβαίωση. Η πρότασή μου είναι η εξής. Ο πρόεδρος εδώ δεν λέει ότι δεν θέλω να το δώσω, γιατί αν μισθωθεί με τη δημοπρασία δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η τουριστική επιτροπή ή δεν θα λειτουργήσει αντιλοιπώς. Λέει, και εγώ θα μείνω σε αυτό, ότι έχουμε ανθρώπους να λειτουργήσουν το τουριστικό περίπτερο και μάλιστα με ιδίους πόρους. Μα η αίτηση της επιχείρησης είναι ότι εγώ θα σας δίνω ενίκιο και θα έχω και άνθρωπο, και αυτό δεσμεύτηκε και θα μπει και στη δημοπρασία, να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνετε εσείς πληρώνοντας κάποιους ανθρώπους. Θεωρώ λοιπόν εδώ ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μία αίτηση του Λιμεναρχείου με μία αίτηση ενός επαγγελματία. Θεωρώ ότι το κτίριο αυτό, όπως και κάθε κτίριο του Δήμου που είναι ανεκμετάλλευτο, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί. Άλλωστε και αυτός είναι... Άλλωστε και αυτός είναι ο σκοπός της υπηρεσίας των εσόδων και της διοίκησης ενός Δήμου. Να αξιοποιήσουμε επιτέλους τα ακίνητα του Δήμου μας που είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, εννοείται και να ήταν και ο πρόεδρος εδώ και να το καταλάβει και να το εξηγούσε ότι αυτό το κτίριο και κάθε κτίριο που μπορεί να δημοπρατηθεί και έχει ζητηθεί με αίτηση θα πρέπει να βγει σε δημοπρασία. Μακάρι και άλλοι επαγγελματίες να ζητήσουν άλλα κτίρια που είναι ανεκμετάλλευτα για το Δήμο μας. Είμαι θετικός στην μίσθωση με τη διαδικασία της δημοπρασίας και αυτός που θα το πάρει όποιος πλειοδοτήσει είναι και υπεύθυνος να αδειοδοτήσει. Αν δεν μπορέσει να αδειοδοτήσει, θα μείνουν και όλα αυτά που θα έχει δώσει υπέρ του Δήμου και θα είναι όφελος για το Δήμο μας. Λοιπόν, αν το θέσεις, συμφωνήσω με τον κύριο Κουραζέρη, παραδόξως. Αλλά αφού το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις να αλλάξει όρους χρήσης για δημοτικά κτίρια, όπως κάναμε πριν για τα πρώην σφαγεία, μπορούμε να αλλάξουμε και όρους χρήσης και για το εν λόγω τέλος πάντων Περιστεριώνα. Ευχαριστώ. Να αλλάξουμε και τον νόμο χρήση του Δημαρχείου και να το κάνουμε κατάστημα για κάποιον. Προφανώς μπορεί να γίνει, κυρία Πολίτου. Λοιπόν. Μου τσακώνεσαι. Όχι, δεν το είπα άλλο αυτό. Το λέω άλλο. Έχω πολιτικά εργασιακά. Απλώς συνεχίζω στην πολιτική μου αυτή. Καταρχάς, κύριε Κουραζέρη, η Επιτροπή δεν νομοδότησε επί της δημοκρασίας, λέει όχι, ούτε το θέμα. Βρέθηκε ούτε τίθεται, ξέρετε τι καλά σε μοδρόνος ήταν ομολογικό όνομα και παραδόθησε για τη διατήρηση και διαβάζεται από όπως Επιτροπή μετά από διαλυμική συζήτηση και αφού τονίστηκε από όλα τα μέλη η ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία των βαθμιστικών πληροφοριών του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη αφενός από τις πάγιες θέσεις του, ήταν και είναι η λειτουργία γραφείου πληροφόρησης των ζωστών, πρόσωπα κατά την άφηξή του στο λιμάνι, ώστε και η κατακτηρίζει αυτό το νησί.
πλήρω. Τρίτον,
το τοπικό συμβούλιο που για μένα είναι το σημαντικότερο από όλα, που αποφάσισε ομόφωνα. Αυτή τη στιγμή μπορεί άλλο να κάνει κάτι, αυτή τη στιγμή αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν θέλει να το δώσει. Δηλαδή, εμείς τώρα τι να συζητήσουμε, να πάμε δηλαδή κόντρα σε όλα αυτά και να πούμε ότι εμείς είμαστε πιο σωστοί γιατί σκεφτήκαμε κάτι. Δηλαδή, αύριο, αν έρθει πρόταση από τους υπόλοιπους μαζί με τις. Και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, να νοικιάσουμε το παλιό κτίριο του Δήμου του Λιμπορδίου, να νοικιάσουμε το ΚΕΠ της χώρας, να νοικιάσουμε σε ένα δημοτικό κτίριο. Θα αρχίσουμε να παίρνουμε αποφάσεις να νοικιάσουμε επειδή η πλειοψηφία Δημοτικού Συμβουλίου ξαφνικά θέλει να έχει έσοδα ο Δήμος και ευχαριστούμε πολύ για να νοικιάσουμε όποιο χώρο μας ζητηθεί. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί έχει γίνει όλη αυτή η κόντρα αυτή τη στιγμή που μπορούμε σε ένα δεύτερο χρόνο να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να δούμε κάποια πράγματα και να προχωρήσουμε. Πιο όμορφα και πιο ωραία. Κάποιοι δηλαδή βρήκαν ευκαιρία να πάρουν κάποιους μαζί τους και να το πω ξεκάθαρα και να κάνουν το καλό και να φέρουν να νοικιάσουν το οτιδήποτε πράγμα υπάρχει στο Δήμο. Το ίδιο θα μας πει από την Λιμενάρχη και θα έχει το δίκιο. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή για ποιο λόγο όλοι και δεν πρέπει να νοικιάσουμε ένα δημοτικό κτίριο μετά από ένα έγκλημα. Γιατί είστε σαν θέμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω λοιπόν και θεωρώ φυσικά όλοι είστε υπεύθυνοι να πείτε μια απάντηση. Δεν το συζητάω καν. Όπως και εγώ σας λέω την άποψή μου και το λέω ειλικρινά, σκεφτείτε το, υπάρχει και δεύτερος χρόνος που μπορούμε κάλλιστα να τα βάλουμε κάτω, να μιλήσουμε και με τον Πρόεδρο, να δούμε τις πραγματικές ανάγκες, αν τελικά μπορεί να υπάρξει διαφορετική λύση, αν υπάρχει άλλο κτίριο στο Γάβριο, αν υπάρχει στην Ρούσα άλλο κτίριο. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία της δημοκράτησης. Ενός κτιρίου το οποίο το κάθε, η κάθε υπηρεσία έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά. Αυτή είναι η άποψή μου. Εσείς μπορείτε να ψηφίσετε λοιπόν τι θέλετε. Ό,τι νομίζετε και έχετε την ευθύνη για αυτό που θα ψηφίσετε. Γιατί από όμως θα πάει στην αποκεντρωμένη με αρνητικές αποφάσεις. Δημαρχέ, συγγνώμη, α αποφασίσει από την τρομή. Α αποφασίσει από την τρομή. Δεν θα απαντήσω. Παίρνουμε δύο προτάσει για ψηφοφορία. Η μία είναι να δημοκρατηθεί και η άλλη είναι λοιπόν να μην δημοκρατηθεί. Πάρα κάτω αυτή η αποφασίσει. Είναι σε χώρο του νηπίου. Δεν έχω νηπίου αυτό.
Πού είναι τα
θέμα είναι τι. Ποιο είναι εδώ, υπάρχει άνθρωπο από την οικονομική. Ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό που είναι ο ηγητή. Ο ηγητή είναι ο Δημάτο. Όχι, α έρθει. Πού είναι. Καταρχά είναι αδιανόητο να μην είναι η οικονομική υπηρεσία σήμερα εδώ με αυτό το οποίο μεταδίδεται θέμα. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί είμαστε τόσο ανεκτικοί στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν υποχρέωση να παρευρίσκονται σε τέτοια θέματα. Δηλαδή, όλοι μας, δηλαδή, περιμένουμε τι θα μας πει ο κ. Μουραζέρης αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει γνώση στο αντικείμενο. Δεν θα πω όμως τίποτα. Θα τα κρατήσω για μένα ένα πρόβλημα. Να πω τι. Αθήνα, τι να πω. Σε ποιο να τα πω. Εσύ δεν θα κάνεις το κομμάτι. Δεν ψηφίζω, διότι δεν έχει ούτε τις υποχρεωτικές δαπάνες, δεν έχει προβλεφθεί κωδικός για τους υπαλλήλους που θα προβληθούν από το ΣΕΠ. Με τους Τακί, κύριε Πρόεδρε, τώρα έτος, είναι, νομίζω ότι είναι στο θέμα. Με τους υπαλλήλους της πρώην αναπτυξιακής, οι οποίοι, δηλαδή μιλώντας μαζί τους, βρίσκονται σε πολύ δυσχερή θέση, έχουν να πληρωθούν κάποιους μήνες, ίσως διψήφιο αριθμό μηνών. Τι έχει γίνει, για να πάμε τώρα σε σοβαρά θέματα. Ναι, ναι, εδώ τίθεται θέμα, έτσι. Γιατί είναι στα όρια της συμφωνίας. Είναι απλήρωτο. Έτσι, να δούμε τώρα, σαν να φύσω και όλα αυτά. Θα να δούμε κάτι. Δεν έχει άλλη κασέτα. Θα πει. Θα πάει εσύ, έχεις να πεις κάτι γι' αυτό. Ποιο. Ναι, τι έχει. Άρα, βοηθήσω. Δήμαρχε, επειδή δεν είναι κανείς υπάλληλος, δεν έχει προβληθεί ούτε οι υποχρεωτικές δαπάνες πάλι στην αναμόρφωση, παρόλο που έχουν φτάσει στον 5ο μήνα του χρόνου. Δεύτερον, δεν έχει προβληθεί για τα μισθώματα των υπαλλήλων που θα έρθουν από τον ΑΣΕΠ. Άρα λοιπόν, τι να μιλάμε για. Ποια μισθώματα υπάλληλων. Αυτοί που βγήκαν από το ΑΣΕΠ. Για τους προμηθέντες, λέει. Ακόμα δεν έχουν βγει η κατάλληλη να τα πάει σε δεύτερη. Ξέρετε ότι άλλοι δεν ήδη εργάζονται. Κανείς. Κανείς δεν θα τα πάει προβλέψει. Τα συγκεκριμένα δεν έχει πάλι η κυρία Κουλούρη ξανά να τα επιβεβαίωσε. Μα διαβεβαίωσε την προηγούμενη φράση του Εθνικού Συμβούλου του Προπολογισμού ότι είχε βάλει όλες τις προκλητικές δαπάνες. Τελικά αποδείχθηκε γιατί δεν τις είχε βάλει και έρθει και τώρα πάλι να τις ξαναβάσει. Αλλά λοιπόν τι να ψηφίσω. Είναι άποψή σου αυτή τη βάλει όλες τις υποχρεωτικές ειδικές που την πρώτη αναμόρφωση που περνάμε την πρώτη. Δεν είναι ο μέσος μήνας. Είναι η πρώτη αναμόρφωση, κύριε Παρασίου. Είναι η πρώτη αναμόρφωση. Και καλά που κάνατε μέχρι τώρα και το φέρατε στο Μάριο. Την πρώτη αναμόρφωση. Μια χαρά τα πάρε. Θα πάρε και μια χαρά. Μια χαρά τα πάρε. Και το Μάριο η πρώτη αναμόρφωση. Και θα σας, πω, γιατί πέρσι μιλάγατε για ότι μπορεί ο Δήμος να έπαιρνε σε επιτήρηση, γιατί τα έσοδα ήταν φανταστικά. Και θα σας πω ότι πέρσι είναι η μόνη χρονιά που χρονιά με τη χρονιά, γιατί όλοι εδώ πέρα που ήμασταν στη Δημοτική Αρχή και οι προηγούμενοι και αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή προσπάθησαν γι' αυτό και πέρσι που λέγαμε ότι θα πούμε σε επιτήρηση ήταν η μόνη χρονιά που είχαν πλεόνασμα σε έσοδα από αυτά που υπολογίζαμε. Σύντρια τα 8.000 ευρώ. Όταν αποκρύπτουμε τα έξοδα. Δεν αποκρύφθηκε από απολύτως τίποτα από την αποκεντρωμένη με τόσα που έχετε κάνει, με τόσα έγγραφα που έχετε κάνει και βγήκε τα 38.000 πλεόνασμα. Ήταν η πρώτη χρονιά. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι επιτήρηση. Γι' αυτό η κυρία Σταυρόπουλου δεν πάει να μας απαντήσει. Συνεχίστε τον ίδιο, συνεχίστε να μην είναι ο μόνος τρόπος να κάνετε, να πατήσετε το πόδι σας κάτω. Ο μόνος τρόπος να σταματάτε την λειτουργία του Δήμου με τα έγγραφα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν έχει άλλο τρόπο. Ο μόνος τρόπος είναι αυτό. Να πατάτε στις διαδικασίες και να καθυστερείτε γιατί ένα έγγραφο με το άλλο δεν έχει άμεση απάντηση. Και μήνες. Και το ξέρετε πολύ καλά το δουλεύετε αυτό και εσείς βέβαια. Εσείς δεν μπορείτε, κάποιοι άλλοι το κάνουν. Και καλά το κάνουν λοιπόν αυτοί που το κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν αφήσει όνομα στη Σύρο, η Άνδρος, με τα έγγραφα και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και θα σας πω και ονόματα αν θέλετε. Και μου έχετε δείξει έγγραφα αν θέλετε. Απαράδεκτα για ένα δημοτικό συμβούλιο. Να πάμε στον δρόμο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, για την αναμόρφωση.
κοινωνική υπηρεσία. Αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι, δεν ξέρω αν μπορώ. Θεωρώ ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι τη υπηρεσία. Εγώ το μόνο που μπορώ να σα πω είναι ότι μπαίνουν και οι διαγωνισμοί που θα γίνουν για τα έργα του πείρα. Δεν είναι τα ψηφίστε καθά, δεν πειράζει. Λιμάνι Πατσίου. Εντάξει, την ίδρυψη, τη τηλεμετρία, μην την ψηφίστε. Μην ψηφίστε τα σχολεία, μην ψηφίστε τι παιδικέ αρέ, μην τα ψηφίστε. Δεν πειράζει. Έχει ο Θεός. Θα σα πει τι εκλογέ. Για να μην κάνετε κάτι. Θα σα κρίνετε, θα σα κρίνετε, να είστε σίγουρο. Δημάρχια να κάνω μια ερώτηση. Να είσαι σίγουρο για αυτό. Να μην κρίνετε ο Θεό δεξιά, αριστερά. Θα κρυθεί. Μην κρίνετε να μην κρυθείτε. Εντάξει, πρέπει. Και εγώ σου κρίνω. Να κάνω μια ερώτηση. Άπτεται του θέματο που συζητάμε. Δημαρχέ. Δημαρχέ. Δήμαρχε, μια ερώτηση παρακαλώ, μια ερώτηση καθοδοτική. Με τους υπαλλήλους της πρώην αναπτυξιακής, τι πρόβλημα υπάρχει, είναι αυλήρο και έχουν τοποθετηθεί. Έχει θέσει η αποκεντρωμένη ένα ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ναι. Το οποίο ακόμα ερώτημα το Υπουργείο Εσωτερικών του αρμόδιου γραφείου δεν το έχει απαντήσει, επικαλούμενο το φόρτο του νέου σχετικά με τη μισθοδοσία που αφορούσε την περίοδο που ήταν στην αναπτυξιακή. Εκεί τι πρόβλημα έχουμε. Και είναι απλήρωτη 1,5-2 χρόνια. Δηλαδή δεν μπορούν να προωθούν για ως όργανο που ανήκαν στην αναπτυξιακή. Έχουν μια καθυστέρηση πληρωμής κάποιων πολλών μηνών. Δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι. Εκεί δεν μπορούν να πάρουν κάτι γιατί είναι στα όρια της επιβίωσης. Μαθαίνουν στα όρια της επιβίωσης. Να αφήσουμε λίγο το θέμα. Έχουν τεθεί και κάποια ερωτήματα σχετικά με το αν ήταν στην αναπτυξιακή ή όχι. Εντάξει, αλλά αυτό, κυρία Πολίτη, μπορεί να μας το προσωπήσει. Ήταν πρόεδρος αναπτυξιακή. Άσε, ήταν όχι αναπτυξιακή. Άσε, ναι. Αν δικαιούνται, αν ήταν στα πλαίσια. Ωραία. Άρα περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου στο Υπουργείο. Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου ως απάντηση του αποδεδομένους. Ωραία. Σχετικά με τους δρόμους σε όλες τις περιοχές της Άνδρου και μιλάω τώρα και στην περιοχή της Ιδρούσας. Πού βρισκόμαστε, ρε παιδιά, τους κομματόδρομους. Όχι, όχι, να πω, ξέρεις γιατί εδώ έχουμε τρομερό θέμα στην ευρύτερη περιοχή. Έχετε βάλει το κανένα κάτι συγκεκριμένο. Στην αναμόρφωση επιπλέον πρέπει να συμπεριλάβουμε τις τέσσερις δημοκρασίες. Τις τέσσερις διαγωνισμούς. Λοιπόν, το πρώτο είναι η προστασία αποκατάσταση προβλημάτων και αξιοποίηση του ιστορικού καταφυγίου του Πατσίου στο Πατσιάνδρου, είναι το έργο για το λιμάνι. Το άλλο είναι μέσω του ΕΣΠΑ προμήθεια και κατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών δικτύου ίδρυψη Δήμου Άνδρου, είναι η τηλεμετρία που αφορά όλο το δίκτυο της Άνδρου, ένα μεγάλο έργο. Το άλλο είναι η κατασκευή κατάσταση επεξεργασίας από το ΕΣΠΑ και διάθεση λιμάνων και αρρωγών μεταφοράς χώρα Άνδρου, δεύτερη φάση του έργου 4, αφορά την αποχέτευση μεσαριάς και λιμαδίων. Και το άλλο είναι εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ψιδρίας. Γι' αυτό που πήραμε προηγουμένως απόφαση. Εδώ ανοίξαμε κάποιους κωδικούς εγκληκτικά, προκειμένου να μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Η κωδική, ύστερα και από ερώτημα στην αποκεντρωμένη, η κωδική αυτή ανοίχθηκαν με ένα πολύ συμβολικό ποσό και είναι η κωδική από όπου πήραμε τα χρήματα ενδεικτικά 40 ευρώ προκειμένου να γίνει ο κωδικός από τη μελέτη κατασκευής επέκτασης δημοτικού σχολείου του χώρας Άνδρου και αυτά καταμελήθηκαν στα 4 πάλι για να ανοιχτούν κάποιοι κωδικοί από 10 ευρώ ενδεικτικά αυτή τη στιγμή προκειμένου να μπούμε μετά σε διαδικασία και πώς το λένε και αναέτος που πληρώνουμε αναέτος, πολιετούς δέσμευσης. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το επιπλέον για την αναμόρφωση, το οποίο είναι απαραίτητο για να γίνουν οι δημοκρατικές, για να γίνει το ξεκίνημα των δημοκρατικών διαδικασιών. Για το κλειστό γυμναστήριο ακόμα δεν έχουμε την επίσημη απάντηση του Υπουργείου ότι τα χρήματα μπήκαν, την είχαμε για το πατσί, το άλλο το περιμένουμε στο επόμενο άμεσο διάστημα. Το κλειστό του Γαβρίου λέτε ή τη χώρα. Το κλειστό του Γαβρίου. Για το κλειστό του Γαβρίου να κάνω μια ερώτηση. Είχαμε βάλει το τάφ 10, είχαμε βάλει το τάφ 10, αντί στο τάφ 11 που έχει περισσότερες εξοπλισμό. Γιατί έχει αναφερθεί το τάφ 11 που είναι μικρότερο.
πάρα που έχετε βάλει. Στην αναφορά σας που λέτε για τα λεφτά ότι έχουν κλειδώσει ένα εκατομμύριο τόσο κτλ. Προβλέπετε για το ΤΑΦ 10. Για το ΤΑΦ 11. Και όχι για το ΤΑΦ 10. Το ΤΑΦ 10, αναφέρει 3 μπάσκετ, βόλεϊ, χάρμπορ και για συναυλίες χώρο και βοηθητικούς χώρους και το ΤΑΦ 11 αναφέρει μόνο μπάσκετ και βόλεϊ. Για ένα έργο που είναι στην Ελλάδα, να περάσει αυτό. Να σου πω γιατί το λέω. Πληροφοριακά το λέω. Ότι ένα έργο που θα γίνει στην Άδρο που θα πέσουν κάποια λεφτά, προτιμότερο είναι να προσπαθήσουμε να πάμε στο ΤΑΦ 10. Έχει ολοκληρωθεί μελέτη, έχει καταθεθεί, έχει αξιολογηθεί από το Μάιο του 2016. Από ό,τι καταλαβαίνω, το είναι και το ΤΑΦ 11. Τι το ΤΑΦ, ρε παιδιά, να ακούσω και κάνω. Τι σημαίνει ΤΑΦ. Δραστηριότητες. ΤΑΦ. Προσδιορίζει δραστηριότητες. Εντάξει. Να μαθαίνουμε κι εμείς. Είμαστε ανθρώπινοι στην ιστορία που μαθαίνουμε το τέλειο κύριε Άννα. Τουλάχιστον τότε που το έκανα ήταν το πρόβλημα. 20 χρόνια ακούω το θέλαμε, αλλά κανείς δεν το έκανε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πιο πολλά. Δεν είναι θέμα να ψηφίσουμε, όχι, εννοείται ότι γίνεται διοίκηση από μια ομάδα ανθρώπων και έχουν όλη την ευθύνη και για τον προϋπολογισμό και για τις αναμορφώσεις μαζί με την οικονομική υπηρεσία. Άρα δεν τίθεται θέμα και εγώ όσες φορές έτσι έφερα αντίρρηση, ίσως έκανα λάθος, γιατί στην ουσία κρίνεται μια ομάδα ανθρώπων και έχουν τον πρώτο λόγο και λάθη να γίνουν και οτιδήποτε, ο κόσμος θα τους κρίνει στο τέλος. Θα πω μόνο για να βοηθήσω κάποια πράγματα. Είχα πει στον προϋπολογισμό ότι είχε χρησιμοποιηθεί ένα ποσό 100.000 ευρώ στρογγυλά. Ήταν μέσα στο 55-24 ή στο 51-24 ή στο 51-22, στο ταμείο δηλαδή του Δήμου, το οποίο αυτό το ποσό προφανώς είχε κατανεμηθεί για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός, διότι το έργο για την υπογειοποίηση της χώρας που ήταν 100.000 δεν είχε συμπεριληφθεί στις δαπάνες. Το είχα αναφέρει και στο προϋπολογισμό. Επίσης είχα πει ότι δεν έχουν εφαρμοστεί καθόλου οι διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4483 του 17, που τι λένε αυτές οι διατάξεις. Λένε ότι από τα μέσα του 17 θα υπάρχουν και κάποια αντιμισθία ή κάποια οδηπορικά έξοδα σε όλους τους αντιδημάρχους. Προφανώς μπορεί να έχει δουλέψει σωστά η υπηρεσία να μην το δικαιούνται άλλοι αντιδήμαρχοι την αντιμισθία, γιατί πρέπει να παίρνουν όλοι οι αντιδήμαρχοι και επίσης πρέπει να παίρνουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έρχονται στα δημοτικά συμβούλια. Έτσι. Ειδικά εσείς που είστε από μακριά, γιατί εγώ είμαι συνέχεια με το γραφείο εδώ, πρέπει να παίρνετε κάποια οδηπορικά. Γάμα, δεν είχε εφαρμοστεί η παράγραφος του άρθρου 158 που όλοι επικαλούμαστε και είναι οι υποχρεωτικές δαπάνες. Αυτές οι υποχρεωτικές δαπάνες που όλοι λέμε υποχρεωτικές δαπάνες, θα σας πω το πιο απλό. Οι υποχρεωτικές δαπάνες που εγώ το είπα τότε στον προϋπολογισμό, οι υποχρεωτικές δαπάνες είναι οι συμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει με διάφορους προμηθευτές μας και οι οποίες έρχονται από το παρελθόν. Το 16, το 15, το 14, από το 17, το 13. Όλες αυτές λοιπόν οι συμβάσεις που έχουν μια πολυετή δέσμευση εξακολουθούν και υπάρχουν και για το 18 και είμαστε υποχρεωμένοι να τις έχουμε μέσα στον προϋπολογισμό μας. Ξεκινάμε από εκεί, όπως είναι και κάθε άλλο είδους δαπάνες, κάψιμο κτλ.
Εγώ όμως είχα μείνει εκεί πέρα ότι δεν έχουν έρθει μέσα οι συμβάσεις οι οποίες είχαμε το 17, το 16 και το 15. Λοιπόν, βλέπω τώρα στην αναμόρφωση, μάλλον εκτός από αυτό που είπα τώρα για τους προέδρους και τα οδηπορικά, υπάρχει στην αναμόρφωση μια σοβαρή έλλειψη όπως υπήρχε και στον προϋπολογισμό. Και εδώ θα ήθελα και τη γνώμη της κυρίας Πολίτου, αν κάνω λάθος. Αφορά το πρόγραμμα LIFE, το παλιό πρόγραμμα LIFE, αυτό που έχει ξεκινήσει από το 2011. Και σας το λέω για να σας βοηθήσω, γιατί προφανώς θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Πού είναι εδώ το λάθος? Είναι ότι ενώ φέρνετε στον προϋπολογισμό σαν έσοδο την επιχορήγηση του LIFE, η οποία αγγίζει τα 245 χιλιάρικα. Απ' την άλλη, αυτό που κάναμε όλα τα χρόνια, που σπάγαμε το κεφάλι μας να το κάνουμε όλοι μαζί, δηλαδή αυτά τα χρήματα του LIFE έπρεπε να πατήσουν σε δαπάνες του LIFE, που υπάρχουν οι δαπάνες του LIFE και είναι η Ορνηθολογική και άλλη μια εταιρεία, με συμβάσεις 105.000 και 32.000 αντίστοιχα, εσείς βάζετε σε ένα κωδικό αντί 105.000 18 και αντί 32.6. Αυτά. Ίσως δηλαδή βρεθεί έρθει η στιγμή που πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι και θα είναι τεράστια η έλλειψη στον προϋπολογισμό. Μετά δηλαδή θα μπούμε και θα τρέχουμε όλοι μαζί σαν Δήμος Άνδρου, γιατί όλοι μαζί είμαστε Δήμος Άνδρου, έτσι. Εδώ είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Δηλαδή ενώ έχετε μια επιχορήγηση 245 χιλιάρικα, εσείς δεν πάτε να την κουμπώσετε πάνω σε έξω, θα την κουμπώνετε πολύ μικρά, 18 και 32 χιλιάρικα. Λοιπόν, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού, που μπράβο και στον Δήμαρχο και στην υπηρεσία που πέρασε, γιατί για μένα δεν το πίστευα ότι θα περάσει. Το είπα και στον Δήμαρχο που έχουμε μιλήσει. Δηλαδή ήταν άθλος. Και μπράβο που πέρασε για να λειτουργήσει ο Δήμος, γιατί αυτό έχει σημασία. Παρ' όλα αυτά, στην αναμόρφωση μπήκε το έργο που είχα πει, άρα είχα δίκιο και εγώ δεν θα τα ρίξω τώρα στην κοπέλα που έκανε τον προϋπολογισμό που έμαθε ότι ήταν η Στέλλα, γιατί ήταν η καινούργια. Εγώ θα κακιώσω σε παρένθεση με τους ορκωτούς που είχαν έρθει, μια κυρία που παρουσιάστηκε σαν ορκωτός και άλλος ένας κύριος, που διαβεβαίωνε εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να τους ξέρει και να τους ξέρουμε και χωρίς να μας ξέρουν, ότι είναι όλα μέσα. Η Στέλλα ήταν καινούργια. Δικαιολογείται. Αυτά που είπα, κυρία Πολίτου, τώρα είπαμε το Θησέας και αυτά που σας λέω, αυτά τα είπα και στον προϋπολογισμό. Παρ' όλα αυτά βλέπω το Θησέα μπήκε τώρα μέσα, τα βγάλανε από κάποιες άλλες δαπάνες, η υπηρεσία, και τα έβαλε στο Θησέα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μέσα στην αναμόρφωση οι άλλες οι δαπάνες που σας είπα τώρα. Έτσι. Θέλω να το δείτε. Μήπως κάνω εγώ λάθος, γιατί άνθρωπος είμαι. Αν δεν κάνω λάθος, δείτε το για να την διορθώσετε, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Και ξέρετε κάτι, το θέμα δεν είναι εμείς τι θα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι οι επαγγελματίες έξω με τα ΠΟΕ και τα λοιπά που λένε δεν πληρώνουν, τα ακούγονται διάφορα. Δείτε το λίγο. Έτσι. Και είμαστε κοντά να βοηθήσουμε όλοι. Κατά τα άλλα και κατά λίγο, δεν κάθισα να τον δω την αναμόρφωση όλη. Δεν χρειάζεται να τη δω. Δεν είναι θέμα δικό μου να δω την αναμόρφωση. Εγώ θα την ψηφίσω όπως ψήφισα και τον προϋπολογισμό, γιατί έτσι θεωρώ ότι πρέπει να κάνω. Ό,τι λάθη, γιατί λάθη υπάρχουν, εύχομαι να μην είναι εις βάρος του Δήμου και εις βάρος των προμηθευτών, να διορθωθούν σε μελλοντικές εμορφώσεις. Σημειώστε αυτά που είπα τώρα, γιατί ίσως φανούν χρήσιμα, και θα προτρέψω άποψα και σε παρένθεση μέσα, και για να δείξουμε όλοι ότι όλοι ενδιαφερόμαστε για το νησί, όλοι μα όλοι, θα προτρέψω την αντιπολίτευση για πρώτη φορά στα χρονικά και νομίζω να γραφτεί, να ψηφίσουμε όλοι την αναμόρφωση, να πάει μια φορά η αναμόρφωση ομόφωνα στη Σύρο και να δείξουμε όλοι ότι πέρα από διάφορες αντιπαραθέσεις και τα λοιπά, όλοι μοιαζόμαστε για το νησί.
Χρήστο, να σου απαντήσω σε μερικά πραγματάκια που λες και καταρχάς να πω ότι σε τιμάει αυτό που λες, ότι η λειτουργία του Δήμου δεν πρέπει να παρακολουθείται για κανένα λόγο και οποιοδήποτε λάθος συμβαίνει από έναν υπάλληλο σε έναν κυκαιώνα που υπάρχει μέσα στον προϋπολογισμό από δικούς και τα υπόλοιπα, είναι ανθρώπινο αν συμβεί και να το ρυθεί σε επόμενη αναμόρφωση. Να σε διορθώ, να σου απαντήσω ότι έχει συμπεριληφθεί αυτό που έχει προσδιορίσει, είναι ως έσοδο και έξοδο 99.000. Τώρα. Έχει συμπεριληφθεί. Τώρα. Το είπα. Ότι έχει συμπεριληφθεί. Το είπα. Το είπα. Είπα στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό δεν έχει συμπεριληφθεί. Το είπα. Και επίσης έχει συμπεριληφθεί και η αμοιβή των αντιτιμάτων. Έχει συμπεριληφθεί. Δεν έχει συμπεριληφθεί η αμοιβή των Δημοτικών Συμβούλων για την διέξοδο παράταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι περιμέναμε το ΦΕΚ, το οποίο νομίζω ήρθε σήμερα ή χτες. Έχει βγει το ΦΕΚ και έχουν προτυπώσει τις υπεύθυνες δηλώσεις, τα δώσεις στους δημοτικούς. Και θέλουν λοιπόν υπεύθυνες δηλώσεις να δικαιολογήσουν τα έξοδα για 10 χιλιόμετρα και πάνω απόσταση. Δηλαδή, θα βγουν τα έξοδα των συμβούλων για όσους είναι από 10 χιλιόμετρα και πάνω. Να πω κάτι. Ίσως γιατί δεν την έψηξα όλη την αναμόρφωση. Είδα όμως τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, ναι, φίλε Θωμά, φίλε Στάθη, ότι έχει παραμείνει μέσα το ποσό των 103.000 που είχε προϋπολογιστεί για το 2018 ορθά και δεν έχει υπολογιστεί το εξάμεινο του 2017, το οποίο έπρεπε να είναι στον ίδιο κωδικό ή στον άλλο. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί στους κωδικούς τους θα έπρεπε να είχαν 103 συν 108 συν 59. Δείτε το αυτό. Δεν έχουνε, δεν έχουνε. Είπαμε. Δεν προσπαθούμε σιγουριά. Είπαμε. Σήμερα σίγουρα έχουμε και τα χρήματα των Προέδρων και τα χρήματα των Αντιδημάρχων. Ωραία. Δεν έχουν υπολογιστεί τα χρήματα των Δημοτικών Συμβούλων γιατί περιμέναμε την προβολημένη το θέμα. Αλήθεια, πού είναι. Το οποίο το πήραμε. Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, να πούμε ότι έχω κάνει δεν το πραγματικά δεν το είδα. Μιλάστε ο Γιάννης και τις τέτοιες γλώσσες που πρέπει να κάνουμε εμείς στην Δημοτική Συμβουλή για την κατοικία για να μπορέσουμε να κάνουμε την αντιμνηστία τα έξω απαράσταση στην Δημοτική Συμβουλή. Δηλαδή πρέπει να μας δώσετε την χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας. 10 χιλιόμετρα είναι από την άδεια του Δήμου και είναι 4. Πρέπει να καθορίσουμε το ποσό της αντιμνηστίας. Τις αποζημίωσεις που είναι 1% μέχρι 1%. Δείτε αυτό με το live, θα υπάρχει πρόβλημα. Να περάσουμε σε αυτό, ωραία. Πρόεδρε, που διάβασα ότι υπάρχουν 4 έργα, δεν μας είχε δοθεί. Ούτε μας δόθηκε και πριν του Συμβουλίου. Ποιο? Το χαρτί με τα 4 έργα. Τώρα που
Οι οποίοι καταψήφθηκαν. Κύριε Πανταζή, τι ώρα έφυγε. Τώρα το σπρώχνω. Έχει το πολύ. Έρθω σε λεπτομέρειες, διότι έχουμε ζητήσει εμείς στο τοπικό των Λαμύρων μαζί με τον κύριο Βιδάλη μια συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο για να αναφέρουμε διάφορα πράγματα που έχουν σαν συνισταμένοι το γεγονός ότι προσωπικά εμείς στο δικό μας τοπικό έχουμε υπόλοιπο σάτα 30.000 περίπου και αυτήν ταύτη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τσαχιστή δεκάρα. Και την οτροπία την ξέρουμε. Άλλωστε η απάντηση που εδόθη κάποτε στο Δήμαρχο πολύ πρόσφατα από υπάλληλο ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει το έργο αυτό διότι δεν έχουμε στον προϋπολογισμό τα 70 ευρώ για να δημοσιεύσουμε τη διακήρυξη σε εφημερίδα. Πήρε λοιπόν την απάντηση ότι δεν μπορεί να γίνει το έργο. Αυτές τις απαντήσεις τις παίρνουμε και εμείς εμέσως. Προτείνω λοιπόν προκειμένου να υλοποιηθούν 5 πράγματα και κυρίως αυτό που ενδιαφέρει και είναι το νούμερο ένα τουλάχιστον στα δικά μας χωριά, η επάρκεια και να περάσουμε το καλοκαίρι όσον αφορά την ίδρυψή μας, που πρέπει να γίνουν μερικά πράγματα γρήγορα, γενικά να αλλάξει, να γίνει μια οργάνωση ούτως ώστε να υπάρχει ένα άτομο που να εξυπηρετεί τα τοπικά. Τα τοπικά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τη μόρφωση ή να γνωρίζουμε την ιδιαίτερη γλώσσα και την ιδιαίτερη πρακτική που χρησιμοποιείται στο δημόσιο λογιστικό ή στη δημόσια διοίκηση. Εμείς λέμε 5 πράγματα, θα υπάρχει κάποιος που να τα προωθεί, που να γίνονται. Θα πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι η διοικητική οργάνωση, η υφιστάμενη μέσα στο Δήμο, δεν είναι προσανατολισμένη στο να έρχεται αποτέλεσμα. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Επαναλαμβάνω, θέλω να μιλήσω στον Δήμαρχο με διάφορα παραδείγματα, διότι είναι πράγματα τα οποία επήγουν για να γίνονται. Το να πάει από το τοπικό και να πει στην οικονομική, σε παρακαλώ, προώθησε μου αυτό την ώρα που δουλεύουν και τους ενοχλούμε και να πάμε μετά και στην τεχνική και να πούμε έλα να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και να έχεις την απάντηση, αυτό δεν γίνεται, αυτό γίνεται με λοταρία, ό,τι λέει ονόμαστο κάτω. Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να είναι σάτα. Οι υπόλοιποι 16, όλο το 17 και το 18, αφάω το. Να πω έτσι, νομίζω πως το γνωρίζει, δεν ξέρω η σάτα σου που λέει 30.000 και μπορεί να περάσει, αν μπορεί ή όχι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν 30 με 40 έτοιμες μελέτες κάτω στην τεχνική υπηρεσία, οι οποίες δεν μπορούν να προχωρήσουν από τον Οκτώβριο του 2017, διότι βγήκε ο νέος νόμος, ο οποίος προέβλεπε ηλεκτρονική κλήρωση για τα συγκεκριμένα έργα. Η ηλεκτρονική κλήρωση που προέβλεπε ο νόμος, δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να μπουν στην ηλεκτρονική κλήρωση. Και περιμέναμε λοιπόν να μπουν κάποιοι επαγγελματίες που έχουν το μικρό, προκειμένου να μπουν στην κλήρωση από όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει λοιπόν αυτό. Γι' αυτό δεν προχώρησαν μερικά έργα. Δεύτερον, η ίδρυψη μπορεί να προχωρήσει χωρίς κλήρωση. Και το ξέρεις πολύ καλά. Τρίτον, δεν υπάρχει υπάλληλος κάτω, είναι υποστελεχωμένη υπηρεσία. Ένα στο λογιστήριο, ένα στα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά στα ετάματα, ένα. Σε όλα τα τη άνοντα πρωτογενή, ένα. Σαν αρχέσεις ένα. Πώς είναι δυνατόν να βρούμε κάποιον άλλον που να ασχολείται μόνο τα τοπικά. Πρέπει λοιπόν οι Προέδροι να έρθετε κάποιες ώρες εδώ, να μιλάτε με την λογιστική υπηρεσία που βλέπεις κάθε μέρα πόσο χώρο έχει,
Για να βγει αυτή η αναμόρφωση, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει και τα βλέπεις γιατί έρχεσαι. Αλλά δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι δεν ξέρεις και γυρίζουν και λένε και λονταρία και τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά που λες. Συγγνώμη που στο λέω έτσι. Δεν δουλεύουν τόσο πρόχειρα. Ένας υπάλληλος σε κάθε υπηρεσία. Και απορώ πραγματικά και το λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έχει κάποιο λάθος, να το ψάξουμε. Πώς είναι δυνατόν η Νάξος να συντηρεί 200 υπαλλήλους και εμείς να μην έχουμε χρήματα να συντηρήσουμε τους 60-70 με τα καένας. Με τους κάπου. Ειλικρινά, είναι άξιο απορίας. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι, και το ξέρεις πολύ καλά, είναι πολύ υποστελεχόμενες υπηρεσίες, δεν είναι δυνατόν να ασχολείται κάποιος συγκεκριμένα με κάποιον κάθε μέρα. Εσείς λοιπόν, τα έργα ίδρυψης, οι προμήθειες, ξέρετε πολύ καλά ότι πάνε κατευθείαν, χωρίς διαγωνισμό. Όλα τα άλλα έχουν μπλοκάρει λόγω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Όπου ακόμα είμαστε στη διαδικασία που περιμένουμε για να εμπλουτιστεί αυτό το μητρό. Το οποίο λύγει αυτές τις μέρες, ο εμπλουτισμός του μητρώου. Για να κάνουμε ηλεκτρονική κλήρωση, όπου μπορεί να προκύψει ένας ανάδοχος για ένα έργο 3.000-4.000 ευρώ από τη Μυτιλήνη. Και να σου πούμε μετά από 15 μέρες δεν μπορούμε να αυτό και ξανά πάλι από την αρχή. Και όταν το είπαμε αυτό, ότι υπάρχει έτσι τεράστια δυσκολία στην απορρόφηση της ΆΤΑ και των έργων, μας είπαν θα βγει τροποποιητική και ακόμα την περιμένουμε. Διότι το νησί δεν είναι το ίδιο με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Το νησί είναι ένας αυτόνομος χώρος που δεν μπορεί να σου έρθει ένας να κάνει ένα έργο από την Κρήτη, από τη Μακεδονία, από οπουδήποτε αλλού, 3-4.000 ευρώ. Και γι' αυτό έχουν πάει πίσω και έχουν παγώσει, ας το πούμε έτσι, 30 ή 40, αν θυμάμαι καλά, μελέτες που αφορούν έργα. Και σάτα και οτιδήποτε άλλο. Και γι' αυτό θα δείτε ότι στη σάτα προσπαθήσαμε κάποια πράγματα να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να απορροφήσουν τα χρήματα και τα χωριά. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά έπρεπε να απαντήσω στον Βάμπη. Γιατί είναι ένα εντάξει, θα πάρει προ τον Ιωσού Βάμπη, θα ακούσω τον λόγο. Θέλω να υποστώ τρίτο, δεν θα πάρει. Δεν θα υποστώ τρίτο, δεν έχουμε. Έκθεση οικονομικών καταστάσεων εσόδων εξόδων του Εκλογικού Δήμου Άνδρου 1ου Τριμήνου 2018. Η πρώτη στήλη, εντάξει, μου το είπε ο Δημοτικός Σύμβουλος. Δες μήπως είναι του 16, κατά λάθος. Δηλαδή εκεί που λέει πρώτη του 17 έως 31 τρίτου του 17 και το παίρνει σαν μέτρο σύγκρισης για το 18, βέβαια είναι πληροφοριακό, είναι άνευ σημασίας, μήπως μου είπαν ότι είναι του 16. Λέω, παιδιά, εντάξει, και το 16 είναι άνευ. Δείτε το πριν το στήριο δεν την καταγραφή. Έτσι. Υπάρχει άλλη δίψηφος. Όχι. Κύριος Αθανασίου, ο κύριος Θυνακός. Αθηνά. Συμφωνώ. Εξαριστερό. Άλλη άλλη δίψηφος. Λοιπόν, συγκλίνεται λοιπόν κατά πλειοψηφία με την αρχική σύμφωση του κυρίου Αθανασίου και του κυρίου Θυνακού. Αρνητικά είπα. Συμφωνείτε με τους αριστερούς. Συμφωνώ με τους αριστερούς. Αν και περίεργο. Δημαρχέ, συγγνώμη. Για αυτό.